Η παιδεία κυρίου. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν να μας βρέξει ο Θεός. Το αν θα μας βρέξει ο Θεός, ούτε ο Θεός ξέρει ούτε εγώ. Απαντώ. Ποιος ξέρει, εμείς ξέρουμε. Εμείς αν θέλουμε βρέχει. Εμείς αν θέλουμε δεν βρέχει. Πώς δηλαδή? Εάν εμείς μετανοήσουμε, ο Θεός έτοιμα τα έχει τα νερά. Δεν δυσκολεύεται να τα ρίξει στον οτά. Αλλά αν εμείς θέλουμε και να μας βρέξει και τη ζωή μας να κάνουμε, θα βρέξει. Επειδή είναι Θεός και γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει τις προθέσεις μας, γνωρίζει ότι αν του πούμε Κύριε βρέξε μας και έχουμε ανάγκη και βρέξει μας, εμείς θα μετανοήσουμε το πιολί μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, το πιολί μας, τις ανέσεις μας, τις απολαύσεις μας, τα τούτα μας, τα τσίνα μας. Ναι, αλλά θα πείτε εκείνος είναι Θεός. Πρέπει να μας τα συγχωρά όλα. Το να μας τα συγχωρά όλα είναι έτοιμος να τα συγχωρέσει όλα. Το αν θα πάμε στην κόλαση τον ενδιαφέρει. Το αν δεν θα πάμε στον παράδεισο και να πάμε στην κόλαση, είναι αυτόν καίει το Θεό. Αυτόν στενοχωρά το Θεό. Αυτόν προβληματίζει το Θεό και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται οι παιδείες από το Θεό. Τι σημαίνει να μην μας βρέξει? Πιάνει μας λίγο που το αυτού είναι και σούζει μας το. Για να καταλάβουμε ότι δεν πάμε καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Εάν συνεχίσουμε εμείς την αμετανοησία μας, θα συνεχίσει και ο Θεός το κλείσιμο του ουρανού. Λέει, αν δεν μου ακούσετε, αν δεν κάνετε αυτά που σας λέω, θα κάνω τον ουρανό σιδερένιο και τη γη τσιμεντένη. Ούτε η γη να βλαστά, ούτε ο ουρανός να βρέχει. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να μου κάνετε με έναν άλλον κακό. Το μωρό θα με. Έναν κακό μπορείτε να μου κάνετε, το να αποστατήσετε και να πάτε στην κόλαση. Για μένα είναι κακό, για σας είναι μεγαλύτερο κακό. Το να πάτε στην κόλαση, ένας λόγος είναι. Αλλά δεν υπάρχει ούτε τέλος, ούτε μετάνοια, ούτε ελαφρυντικό μέσα στην κόλαση. Η κόλαση είναι αιώνες των αιώνων. Τι σημαίνει αιώνιος, αιώνια? Τι σημαίνει? Λέει ένας άγγελος κάποιο ασκητή που έθελε να μάθει τι σημαίνει αιώνες των αιώνων. Εν έχει τέλος ο αιώνας? Λέει ο άγγελος, εάν κάποιος άνθρωπος παίρνει έναν κούκκουδο της άμμου μια φορά το χρόνο και τον τοποθετεί κάπου αλλού, σε ρωτώ, αβά, θα τελειώσει η άμμος? Όχι, λέει του. Τόσα δισεκατομμύρια άμμους που έχουν τα παραθαλάσσια όλου του κόσμου να λείψει. Και όμως, λέει του άγγελος, κάποτε θα λείψει. Διότι παίρνεις και δεν προσθέτεται άλλη άμμος. Ο αιώνας όμως, ο μέλλοντας αιώνας, δεν έχει ημέρες και νύχτες και χρόνους. Είναι ο αυτός, δεν έχει να πει ο άνθρωπος ενάχτη νύχτα για να πνάσω. Ο χρόνος της κόλασης είναι το σκότος που δεν διαδέχεται τον ήλιο, το φως, την ημέρα. Είναι σκότος συνεχές αιώνες των αιώνων. Η παραθαλάσσιος άμμος μπορεί να λείψει, αλλά ο χρόνος, ο αιώνιος δεν τελειώνει. Δεν υπάρχει τέλος. Επειδή ο Θεός εφύσηξε στους ρόθωνας του Αδάμ, του πυλού, και του έδωσε
πνοή από την δική του πνοή, από τη θεότητα του, από την ουσία του. Η ψυχή μας δεν μπορεί, και να θέλει να πεθάνει, δεν μπορεί να πεθάνει. Είναι αθάνατη η ψυχή. Πεθαίνει μόνο το σώμα, διότι το σώμα περιλήφθηκε από τη γη, από χώμα και νερό. Γι' αυτό θα γίνει και πάλι χώμα και νερό. Όμως η ψυχή δεν θα πεθάνει ποτέ. Όπως ο Θεός είναι αθάνατος και η ψυχή είναι αθάνατη. Η διαφορά είναι το αν θα ζεις το σκότος της κολάσεως ή αν θα ζήσεις το φως του παραδείσου. Επειδή ο Θεός βλέπει τη ψυχή μας που είναι υπέρκαλη, είναι το πολυτιμότερο πράγμα που υπάρχει στη γη, είναι η ψυχή του ανθρώπου, βλέπει αυτήν την ψυχή που παίρνει την κατρακύλα για τον χωρισμό, για τον αιώνιο χωρισμό του Θεού, για να πάει στην κόλαση, γι' αυτόν πονεί ο Θεός. Μα ο πόνος του Θεού δεν είναι ούτε ορατός, ούτε αισθητός για μας. Κάποτε ένας γιατρός άθεος είπε σε έναν ασθενή, «Τι φωνάζεις ρε Παναγία μου Χριστέ μου, δεν υπάρχουν αυτοί». Του λέει, «Μπα, δεν πιστεύετε στο Θεό». «Όχι, γιατί είδες καμιά φορά Θεό», του λέει ο γιατρός. Σκέφτηκε λίγο ο άρρωστος, έξυπνος άνθρωπος, του λέει, «Γιατρέ, υπάρχει εσύ σαν γιατρός που είσαι, θέλω να σου κάνω την ερώτηση, υπάρχει ο πόνος?» «Και βεβαίως υπάρχει». «Καλά, τον βλέπεις εσύ τον πόνο? Είναι ορατός ο πόνος?» «Όχι, όμως υπάρχει». «Ο πόνος υπάρχει για αυτόν που τον έχει», του λέει ο ασθενής. «Εγώ όταν πονώ, τον νιώθω τον πόνο, αλλά εσύ που ακούεις ότι πονώ, δεν τον βλέπεις τον πόνο, ούτε τον νιώθεις. Και ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν τον βλέπουμε. Τον νιώθουν μόνο εκείνοι που τον πιστεύουν. Εκείνος που πονεί, νιώθει τον πόνο. Εσύ που ακούεις, δεν τον νιώθεις, ούτε τον βλέπεις. Και εσύ που δεν πιστεύεις στον Θεό, ούτε τον βλέπεις, ούτε τον νιώθεις. Αλλά αυτός που πιστεύει στον Θεό, νιώθει τον Θεό». Έτσι ο γιατρός είπε στα δύσκολα. Ο Θεός υπάρχει. Εμείς υπάρχουμε. Όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε ψυχή. Εκείνο που μας λείπει είναι να νιώσουμε τον πόνο του Θεού. Να νιώσουμε την αγωνία του Θεού. Όμως επειδή είμαστε πολύ άσχολοι, έχουμε τόσες δουλειές, έχουμε τόσες φροντίδες, έχουμε τόσα να σκεφτούμε και το Θεό τον παραμελούμε, τον αφήνουμε στην άκρη, λέμε μετά, ύστερα, άλλη ώρα, άλλη εποχή, όταν γεράσω, όταν είναι ο κουρκούτη, να σκεφτώ και το Θεό, τώρα δεν μπορώ, τώρα δεν έχω χρόνο. Ναι, μα ο Θεός θέλει τώρα. Δεν θέλει αναβολές. Τι θα κάνει ο Θεός? Τι πρέπει να κάνει ο Θεός? Να μας αφήσει να πάμε στην κόλαση ή να μας ταρακουνήσει, να ξυπνήσουμε, να σταματήσουμε την κατρακύλα, να γυρίσουμε πίσω, να ανεβούμε το βουνό, να βρούμε τον παράδεισο? Πρέπει να μας ταρακουνήσει. Πώς? Ετράβησε μας λίγο το αυτί μας, έκλεισε τον ουρανό, να μας στερήσει το νερό, ύστερα από το νερό άλλα αγαθά, ίσως μετανοήσουμε. Εάν δεν μετανοήσουμε ούτε τότε, προχωρεί παρακάτω, για έναν πάτσο. Ποιος είναι ο πάτσος? Έρχονται οι ξένοι, οι εισβολείς, μας παίρνουν και τα υπόλοιπα που μας εμείναν. Εχάσαμε ορισμένα με την ανοβρία, πιάνουμε και τα υπόλοιπα, τα ξεροχώραφα, οι ξένοι, οι εισβολείς, σκοτώνουμε και κάμποσους, μην εισκουλεί, βεβηλώνουν τα Άγια, αφού εμείς δεν τα σεβαστήκαμε τα Άγια μας, δεν τα τιμήσαμε όσο έπρεπε, και αρχίζουμε ύστερα τα παράπονα αντίον του Θεού, «Ωρε, γιατί δεν υπερασπιστήκαν τις εκκλησίες ο Θεός?» Ο Θεός
δεν ενδιαφέρεται τόσο για τις χτιστές εκκλησίες, για τις πέτρες, όσο ενδιαφέρεται για τις ψυχές μας, τις έμψυχες εκκλησίες. Οι εκκλησίες τούτες, είτε οι Τούρκοι τους πιάσουν, είτε τις βιλώσουν, είτε κάνουν, είτε δείξουν, ο Θεός είναι απαθής, δεν παθαίνει τίποτε. Εμβιλώσαν την εκκλησία του, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτε. Παθαίνει και πεθαίνει πάνω στο σταυρό, όχι για να σώσει τις πέτρες, τις πέτρινες εκκλησίες ο Χριστός, να σώσει τις ψυχές μας. Εμάς θέλει να σώσει. Από την αιώνιον κόλαση, οι πέτρες, οι χτιστές εκκλησίες είναι μέσα για να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού και να λατρεύσουμε, να προσφέρουμε στο Θεό. Αύριο μεθαύριο, όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, ολόκληρη η γη, όλες οι εκκλησίες με τα ωραία τους, τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα, τα ακριβά και τα φτηνά, όλα θα γίνουν έναν μηδέν, θα εκμηδενιστούν, θα πάνε στο μείον, δεν θα υπάρχουν, θα εξαφανιστούν ως εν ρηπή οφθαλμού. Οι ψυχές όμως, είτε τα ψάρκα τες φάουν, είτε τα θηρία, είτε σκοτωμούς, είτε θάλασσες, είτε δεν θα αχαθεί ούτε μια ψυχή. Θα σαλπίσει πρώτα άγγελος Κυρίου να αναστηθούν οι νεκροί και θα αποδώσει η γη τους νεκρούς της, η θάλασσα τους νεκρούς, τα ψάρια εκείνα, τα θηρία, όσα θηρία εφάν, τα πλάσματα, θα αναστηθούν οι ψυχές τους, θα βρουν το σώμα τους, το άφθαρτον, και θα αναστηθούν και θα βρεθούμε όλοι στη Δευτέρα Παρουσία για να μας κρίνει ο Θεός. Η παιδεία του Κυρίου, όταν μας παιδεύει ο Θεός, θέλει να μας συνετίσει, θέλει να μας προβληματίσει, θέλει να νιώσουμε ότι αν τούτα ούλα τα κάνει ο Θεός από αγάπη. Όχι να αντακώσουμε βλαστήμια και να πούμε εν τα Θεός εν τούτος κλπ. Όχι. Όχι να αρχίσουμε να λυπάται ούτε τα μωρά ούτε τα ζώα ο Θεός. Όλα τα λυπάται. Και τα σκουλίκια που μέσα στις πέτρες, μέσα στις βυζακούες, θρέφητα. Τα ζώα, τα φυτά, τα λουλούδια, τα χορταράκια και τα άγρια και τα ήμερα. Όλα έχει την έννοια τους, αλλά περισσότερο τις ψυχές μας. Δεν έγινε άνθρωπος για να σώσει τα ζώα και τα φυτά και τα δέντρα. Έγινε άνθρωπος για να κομματιαστεί το σώμα του πάνω στο σταυρό, να χύσει το αίμα του, να κομματιάσουν το σώμα του, για να φάει ο άνθρωπος από το σώμα και να πιει το αίμα το θεϊκό, το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού, για να θεωθεί ο άνθρωπος, για να γίνει τρομερός στους δαίμονες, να απάρει δύναμη ο άνθρωπος να πολεμήσει τις φάλαγγες των δαιμόνων, να τους καταργήσει, να πατήσει τα κεφάλια τους, να νικήσει και να στεφανωθεί ως νικητής και να ομοιωθεί με τον Θεό και να συγκατοικήσει με τον αιώνιο Θεό, με τους αγγέλους και τους αγίους αιώνες των αιώνων. Τώρα, άραγε, εάν μας στερήσει ο Θεός τα επίγεια, αν μακρύνει την παιδεία με την ανοβρία, άραγε θα συνεδιστούμε, άραγε θα μετανοήσουμε, άραγε θα αφήκουμε την κατραγίλα να γυρίσουμε πίσω, να βρούμε, να επιζητήσουμε, να ζητήσουμε με πόνον το Θεό και να τον εύρουμε, και μέσα στην αγκαλιά του Θεού, εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε νερό ούτε ψωμί, θα αμέσως θα γεμίσουν τα πάντα. Ανοίξαν τόσο τη χείραν τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Μόλις ανοίξει το χέρι του ο Θεός, αμέσως γεμίζει αγαθά η γη. Αγαθά τόσα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα καταναλώσει.
Άραγε, θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε αυτόν τον πατέρα που μέρα νύχτα έχει δισεκατομμύρια αγγέλους για προστασία μας. Άραγε θα νιώσουμε την αγάπη του, θα τον αγαπήσουμε, θα προσπαθήσουμε να τον ευχαριστήσουμε, θα προτιμήσουμε μύριους θανάτους παρά να τον λυπήσουμε, ή θα εξακολουθήσουμε να λατρεύουμε τη σάρκα μας, να λατρεύουμε δαιμόνια, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε εκούσια είτε ακούσια. Ποια είναι τα δαιμόνια που ακολουθούμε? Όλα τα πάθη είναι δαιμόνια. Τα πάθη ημών δαίμονες γεγόνασι, λένε οι πατέρες. Ποια είναι τα πάθη? Είναι οι δαίμονες που κρύβονται πίσω που τη σκληρότητα, την ασπλαχνία, την πολυφαγία, την αργολογία, την εσχρολογία, τα εσχρά έργα, τις εσχρές πράξεις, τα εσχρά λόγια, τις εσχρές σκέψεις, το φθόνον, μίσος, κακία, συκοφαντία και τα όμοια, τα διάφτα. Αυτά όλα τα πράγματα είναι δαιμόνια. Θα τα μισήσουμε, Άραγε. Θα καταλάβουμε πόσο κακόν προξενούν αυτά τα δαιμόνια και σε εμάς σαν άτομα και στην οικογένειά μας και στην πατρίδα μας. Εάν τα καταφέρουμε και μισήσουμε τα πάθη και αγαπήσουμε τον Χριστό σύμφωνα με την ευχή της βαπτίσεως μας, την ώρα που μας βαπτίζουν, επειδή είμαστε εμείς βρέφοι, ο νονός ή η νονά ακούει την ευχή και απαντά εκ μέρους του βρέφους. Λέει ο ιερέας της νούνας ή του νούνου, αποτάσσεσαι το σατανάν και τα έργα του? Λέει, ναι πατέ, αποτάσσομαι το σατανάν και τα έργα του. Έπτυσον αυτό και βγαίνει στη δυτική πόρτα και φτύνει ο ανάδοχος, φτύνει τον σατανά. Όταν θα μεγαλώσει το μωρό, η νούνα, ο νούνος αρχίζουν τα δώρα. Τώρα είναι τα γενέθλια, είναι η ονομαστική εορτή, να του γοράσουμε ρουχαλάκια, να του κάνουμε παιχνιδάκια και τούτα και εκείνα. Και βλέπουμε ένα το μωρό, μοιείται τα άλλα μωρά, ίσως στην οικογένεια του να μην υπάρχει κάτι το πολύ κακό, και να το μιμηθεί από φίλους ή φίλες και αρχίζει να βλαστημά. Ούτε ο νονός ενδιαφέρεται, ούτε ο πατέρας, ούτε η μητέρα, μωρό, εν καταλάβει, άφηστο. Με τούτον τον τρόπο παραβαίνεις την υπόσχεση σου που έδωκες στη βάφτιση. Αρνείσαι τον σατανά και τα έργα του? Ναι, λέει, αρνούμετα. Μα με τα λόγια αρνείσαι, αλλά με την πράξη δεν αρνείσαι. Όταν ακούεις το μωρό να βλαστημά, αντί να του παραγγείλεις, να το δώκεις και να πατσούει, να μην το ξανακάμει, εσύ γελάς. Για να γελάς σημαίνει σου αρέσει να ακούεις το όνομα του σατανά και να βλέπεις το μωρό να βλαστημά, αρκεί που το μωρό είναι καλά και ότι θέλει ας κάνει. Αν τούτον είναι άρνησης Θεού, αρνείσαι τις υποσχέσεις σου, και το χειρότερο είναι ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Δεν συμβαίνει τίποτε. Μεγαλώνοντας το παιδί θέλει φίλους, φίλες, εξωγυρούς, κέντρα αναψυχής κλπ. Για να κάνει και τα υπόλοιπα κακά. Ο Θεός παρακολουθεί με πόνο. Ο γονιός λέει, νέος είναι, νέα είναι, ας το μωρό να χαρεί. Ας το αγόρι να χαρεί, ας το κορίτσι να χαρεί. Και γίνονται τα Σόδομα και τα Γόμορα.
εάν ο Θεός επέμβει ή αρρωστήσει έναν πρόσωπο στην οικογένειά μας, αρχίζουμε τα κλάματα και τα παράπονα. Τι έκανα εγώ του Θεού? Αγάπη μου, εσύ ξέρεις τι έκανες του Θεού. Ξένος τι ξέρει? Ο κάθε ένας μας γνωρίζει τα δικά του. Κανένας δεν γνωρίζει τα του άλλου. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Μπορεί να φταίσει του Θεού με τη σκέψη του. Μπορεί με την πράξη του, μπορεί με τα λόγια του, μπορεί κρυφά, μπορεί φανερά, μπορεί στα σκοτεινά, μπορεί στα φανερά, στα ημέρα. Όμως, ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Ουδής είδεντα του ανθρώπου είναι το πνεύμα του αυτό. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει τι έκαμε. Αν έκαμε καλά ή κακά και πόσα κακά και πόσα καλά. Εάν λοιπόν ο Θεός μας τραβήσει λίγο το αυτί μας, μας δώσει και ένα ζευκάρι μπάτσους, λέει ο Μιχαλάκης, ένα ζευκάρι, όχι έναν πιο μπάτσους δηλαδή, σημαίνει ότι εφταίξαμε πολλά και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη ρίζα του κακού. Το αν θα βρέξει εξαρτάται από μας. Αν έβρουμε τη ρίζα του αγριόχορτου και βγάλουμε το, θα πωλήσει. Αν όμως κλαδέψουμε το χόρτο, το αγριό χορτό, να πωλήσει. Πρέπει να γίνει μια ριζική θεραπεία. Να βγάλουμε τις ρίζες των παθών που μέσα μας. Και όχι μόνο. Να φυτέψουμε αντί τα πάθη τις αρετές. Αντί τα αγκάθια που είχαμε μες στην καρδιά μας, να τα βγάλουμε, να τα ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε λουλούδια. Τι ωραία λουλουδάκια, μυρωδάτα. Ό,τι θέλουμε να εκλέξουμε και να φυτέψουμε. Είναι η ελεημοσύνη, η εσπλαχνία, η αγάπη, η συγχώρηση, η συμπάθεια, η φιλανθρωπία, η αγνώτης. Η καλή συμβουλή που θα δώσουμε στον άνθρωπο, η καλή παιδεία που θα δώσουμε στα παιδιά μας, να τα κάνουμε λεβέντες και λεβέντισσες, να τα κάνουμε να είναι ο καλοπισμός της νεότητος, να είναι παιδιά προς μίμηση, να είναι παιδιά αξιαγάπητα, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να υπάρχει η τιμιότης, να υπάρχει η αγάπη του Θεού και η αγάπη του συνανθρώπου μας. Εάν αποκτήσουν την αγάπη του Θεού, σίγουρα θα αγάπησουν και τον συνανθρωπό τους και θα βοηθήσουν το κατά δύναμη. Και τότε θα ανταποκριθεί και ο Θεός μας με πλούσιες βροχές, με πλούσια αγαθά. Εάν όμως πούμε είναι τα ούλοι πάση μποτζή και εγώ να πάω ποδά, είναι τα ούλοι έτσι κάνουσι, τα παιδιά τους ούλους πάση, γιατί να μην πάνε τα δικά μου. Τότε δεν περιμένουμε ούτε βροχές ούτε έλεος από τον Θεό. Αν πούμε πάλι μα οι πολλοί πάνε στο κακό, οι λίγοι θα κάνουν. Πόσο μετρά ενώπιον του Θεού το μικρό μπίμνιο. Είπαμε κι άλλες φορές ότι ο Θεός έδωσε του Σουλτάνου να καταλάβει ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη ολόκληρη δεν υπήρχαν τρεις, ούτε τρεις που να εφυλάν τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης. Πέντε ήταν ικανοί να σώσουν ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη, όχι ο στρατός. Ο στρατός επήγαινε εκατοντάδες, εσφάζαν τους στρατιώτες σαν ταρνιά και εσφάξαν και κόσμο και κοσμάκι. Γιατί? Άμα πάρει η φωτιά μες στο δάσος, η φωτιά μάτια δεν έχει. Ούτε να πει του τον δεντρού ή με τσικουρού ή τρυφερόν θα το κρούσω. Πάει και το μικρό, πάει και το μεγάλο, πάει και το γλωρό, πάει και το ξερό. Η φωτιά είναι φωτιά.
καταστρέφει τα πάντα. Και εμείς να προσέξουμε να μην φέρουμε τον Θεό σε εκείνον το σημείο που να θυμώσει. Διότι άμα θυμώσει ο Θεός, είναι η φωτιά που κατακαίει τα πάντα. Και τις πέτρες και τα χώματα. Πρέπει όσο μπορούμε, εμείς οι λίγοι, όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον εαυτό μας εκκλησία, προσευχή και για το σπίτι μας, για το άτομο μας, για την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, για τους γείτονες, για τους συγγενείς, για τους γνωστούς, για τον κόσμο, προπάντων τους ομόθρησκους και για την πατρίδα μας. Προσευχή και υποσχέσεις όταν λέμε του Χριστού ότι Κύριε δώσ' μου και θα σου δώσω, δηλαδή βοήθησέ με να κάνω τις εντολές σου, πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς, όχι να περιμένουμε να μας κατεβάσει τις αρετές με το καλαθουράκι ο Χριστός μπροστά μας. Όχι. Η αρετή για να αποκτηθεί θέλει αγώνα. Αγώνα και αγώνα. Αγώνα πολυχρόνιων, να κατεβεί η γνώση, η οριμότης, να οριμάσουμε πνευματικά. Για να οριμάσουμε πνευματικά, για να βγει ο άνθρωπος μια σκάλα, αρχίζει από το πρώτο σκαλί. Και βγαίνει, δεύτερο, τρίτο και πάει. Θα αρχίσουμε, θα βρούμε εμπόδια, θα βρούμε προκλήσεις, ο κόσμος θα μας προκαλέσει, αλλά εμείς θα αντισταθούμε. Αντίσταση στο πάθος, αντίσταση στον διάβολο, αντίσταση στον κόσμο, αντίσταση σε όλα τα τερπνά που δεν θέλει ο Θεός να τα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο αλλά στον άλλο. Η ευτυχία μας, η απόλαυση μας είναι στον άλλο κόσμο, δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Να προσπαθήσουμε με την πίστη και την ελπίδα ότι δεν θα μας εστερήσει ο Θεός τα αιώνια αγαθά, εάν σε τούτον τον κόσμο εστερηθούμε ορισμένα πράγματα για την αγάπη Του. Εκείνος άφησε τον ουρανό με όλα τα αγαθά, τα καλά, τις δόξες που είχε και γεννήθηκε σαν βρεφούι, σαν άνθρωπος και υπόφερε 33 χρόνια. Πολλά του έκαναν και οι δαίμονες και οι άνθρωποι εκκρόσαμε τον ακριβά για τη χάρη τούτη που μας έκαμε και έγινε θεάνθρωπος. Αλλά όλα μας τα συγχωρά. Δεν λαμβάνει υπόψη του καμιά μας κακία. Όλα τα χαλαλίζει μόνο να σωθούμε. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι το πρώτο μέλημα του Θεού. Πρέπει να είναι και για μας το πρώτο ενδιαφέρον. Και μετά τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Θεός και χωρίς να τα ζητήσουμε. Και τη βροχή θα μας τη δώσει χωρίς να του τη ζητήσουμε, αν μας πρέπει, αν μετανοήσουμε. Αλλά αν δεν μετανοήσουμε, όχι ένα χρόνο να φωνάζουμε, 300 χρόνια να φωνάζουμε, θα μας δώσει σταγόνα. Η βροχή εξαρτάται από τη ζωή μας, αν θα είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού και όχι μόνο τη βροχή, αλλά πολλά αγαθά μας υπόσχεται να μας δώσει και ο Θεός είναι ειλικρινής στις υποσχέσεις Του. Ουδέποτε διεψεύστην ο Θεός. Ουδέποτε υποσχέθηκε και δεν έπραξε και δεν εξεπλήρωσε τις υποσχέσεις Του. Πρέπει και εμείς να σκεφτούμε σαν λογικοί άνθρωποι, σαν παιδιά του αγαπημένα Του, είμαστε υπόλογοι, υπόχρεοι να νιώσουμε την πατρική του αγάπη, να νιώσουμε το στεναγμό του, να νιώσουμε τον πόνο του και το σκοπό γιατί ο Θεός δεν βρέχει. Και εάν τα καταφέρουμε και κάνουμε τον εαυτό μας όπως τον θέλει ο Θεός, τότε θα έχουμε όχι μόνο βροχές, αλλά ό,τι του ζητήσουμε θα μας το δώσει.
Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός, να γίνουμε ειλικρινά παιδιά Του, αγαπημένα Του, εκείνος πάντα μας αγαπά. Εμείς να Τον νιώσουμε, εμείς να Τον αγαπήσουμε, εμείς να εκπληρώσουμε το Πανάγιο Του θέλημα, για να απολαύσουμε και τα αγαθά, τα επίγεια και τα ουράνια. Αμήν.